έναρξη παιχνιδιού στο Τσίριο Στάδιο. Ανόρθωσε δεν σκόραρε απέναντι στη Δόξα. Από όλα σε επιτεθεί τώρα. Απαρτσουμιάν κατεβάζει ο Χριστοφή πίσω. Ρισκάρει εκεί ευκαιρία ο Αλπάνης στην περιοχή. Σουτ γκολ ο Απόλλωνας. Στο 4 ανοίγει το σκορ στο Τσίριο. Ο Αλπάνης χτυπάει και πάλι. Εδώ ξεκινάει η φάση από το λάθος εδώ του Χριστοφή. Ο Λιγορία και στο κέντρο της άμυνας. Κερδίζει ο Αλπάνης με το αριστερό. Νικάει τον Λόρια. Και ο Απόλλωνας με το καλημέρα παίρνει προβάδισμα στο σκορ. 1-0. Να δούμε τη φάση Απόλλωνα μπροστά. Ανεβαίνει και κάνει ο Ήλιεφ. Δοκάρι ο Λόρια. Διαμαρτυρίες ότι η μπάλα είχε περάσει. Περιμένει ο Βασίλης Δημητρίου. Εδώ με τον Ήλιεφ. Ναι, στο χέρι χτυπάει. Του Αμπαρτζουμιάν η μπάλα. Το ίδιο ο Βασίλης Δημητρίου. Δεν ξέρω αν στη συνέχεια η μπάλα είχε περάσει τη γραμμή, όμως σφύριξε ο Βασίλης Δημητρίου το πέναλτι. Δικινή απέναντι στο Λόρια. Εκτελεί ο Δικινή. 2-0 ο Απόλλωνας. Τρίτο γκολ για τον Γάλλο. Χαμός στο Τσίριο. Στέλνει τον Λόρια αριστερά. Την μπάλα δεξιά. Και ο Απόλλωνας με αυτόν τον τρόπο προηγείται με 2-0. Έλα Αντρέα Οδυσσέως. Αμπαρτζουμιάν θα κάνει σέντρα. Είναι καλή το κεφάλι. Κόρνερ. Γιωβάνοβιτς δίνει συνέχεια. Ο Απόλλωνας σε να επιτεθεί και πάλι με την κοινή ευκαιρία. Ο Αλπάνης. Λόρια κρατά την ανόρθωση ζωντανή. Κάνει κίνηση ο Κορέα στην περιοχή. Θα γυρίσει σέντρα. Κεφαλιά έξω. Καλή φάση για την ανόρθωση με τον Χριστοδουλόπουλο. Να το εκτελεί. Καλή εκτέλεση. Κεφαλιά έξω από τον Αραγιούρη. Κρατά ο Χριστοδουλόπουλος. Αριστερά ο Ουάρτα. Η σέντρα. Το κεφάλι μειώνει η ανόρθωση με τον Χριστοφή. 2-1 στο 45. Η ανόρθωση ξαναμπαίνει στο παιχνίδι. Εδώ στη σέντρα του Ουάρτα. Πρώτη προσπάθεια από τον Νοβότνη. Γιωβάνοβιτς κάνει απόκρουση, όμως ο Χριστοφή δεν έχει κανένα πρόβλημα να στείλει την μπάλα στα δίχτυα και να μειώσει σε 2-1. Και η ανόρθωση αντεπίθεση με τον Ουάρτα. Είναι ανοιχτή άμυνα του Απόλλωνα. Ουάρτα με τον Κατελάρη απέναντι. Ουάρτα κρατά. Ουάρτα κάνει τρίπλα. Πέφτει. Τίποτα λέει ο Βασίλης Δημητρίου. Φωνάζει ο Ουάρτα. Φωνάζει ο πάγκος της ανόρθωσης. Πλάγιο η μπάλα και περιμένει ενημέρωση από το VAR ο Βασίλης Δημητρίου. Θα πάει να το δει. Θα πάει να το δει. On field. Εδώ εξετάζεται η φάση για πέναλτι με τον Κατελάρη και τον Ουάρτα. Αυτό θα δει ο Βασίλης Δημητρίου. Αυτό είδε και το VAR. Και θα πρέπει να αποφασίσει αν θα δοθεί πέναλτι ή όχι. Πέναλτι για την ανόρθωση. Στο 50 η ανόρθωση έχει μεγάλη ευκαιρία να σοφαρίσει. Τώρα διαμαρτύρονται του Απόλλωνα για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Χριστοδουλόπουλος εκτελεί. 2-2 παρά την προσπάθεια του Γιωβάνοβιτς. Το παιχνίδι στα ίσα πάμε από την αρχή. Προσπαθεί ο Γιωβάνοβιτς, αγγίζει την μπάλα, όμως καταλήγει στα δίκτυα και πλέον το ντέρπι είναι στα ίσα. 2-2. Και η ανόρθωση δείχνει να κυριαρχεί για την ώρα. Κουσπάουερ, ευκαιρία, έξω κόρνερ. Ανεβαίνει και ο Μπαρτζουμιάνο, Καλτσάς κάνει σέντρα, ευκαιρία, γκόλ η ανόρθωση, το γυρίζει ο Νοβότνη. 2-3. Θα δούμε πρώτα την σέντρα του Καλτσά. Α, η μπάλα χτυπά στο χέρι του Νοβότνη. Αυτό, γι' αυτό διαμαρτυρήθηκαν οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα μετά την προσπάθεια του Ροπέρς. Μέσω του VAR ενημερωθεί ο Βασίλης Δημητρίου και τι θα υποδείξει. Πάντως η μπάλα ήδη έχει στηθεί για φάουλ. Γιάνκα, ευκαιρία για τον Απόλλωνα. Γιάνκα απέναντι, την κοινή έξω, σουτ, ο Λόρια μαζεύει. Καλτσάς στην περιοχή, πέσιμο, πέναλτι για την ανόρθωση στο 94. Να δούμε την φάση. Με κόλ, ναι, νομίζω βλέποντας και την επανάληψη, σαφώς, σαφώς. Ξεκάθαρη περίπτωση πέναλτι. Κάνει τα πόδια του Αμπαρτζουμιάν. Εκτελεί ο Ουάρτα. Γιωβάνοβιτς. Αποκρούει.
Θα δούμε την επανάληψη. Μάλιστα. Γιωβάνοβιτς πέφτει σωστά. Μαντεύει. Τέλος στο ντέρπι. 2-2. Ένα εκπληκτικό παιχνίδι. Ένα από τα καλύτερα της χρονιάς. Ένα παιχνίδι που μας άφησε όλους με την αγωνία μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Όλοι πάνε στον Νουάρτα οι παίχτες της ανόρθωσης. Εδώ απαραγόρητος.